Συνεχίστηκε και σήμερα η ταλαιπωρία των πολιτών που τις τελευταίες εβδομάδες επιδίδονται σε σαφάρι για να προμηθευτούν φάρμακα λόγω της απεργίας των φαρμακοποιών. Οι πολίτες βρίσκονται στην ουρά ακόμη και μία ώρα πριν να ανοίξουν τα φαρμακεία. Αρχιμούς να περιμένουμε να πάρουμε το φάρμακο, δεν μπορούμε να την καταλάβουμε αυτή την κατάσταση. Το μοναδικό σήμερα στην Πάτρα. Στις 8 η ώρα κλείνει αυτό, ανοίγει κάποιο άλλο νυχτερινό που θα είναι ανοιχτό μέχρι τις 8 το πρωί. 74. Είναι η τρίτη εβδομάδα των κινητοποιήσεων. 75. Δεν έχουμε ακόμα ουσιαστικά αποτελέσματα. Γι' αυτό και συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις. Όπως λένε οι φαρμακοποιοί, ο επιχειρούμενος περιορισμός του αριθμού των φαρμακείων και το ελάχιστο περιθώριο κέρδους θα επιφέρουν δραματικές επιπτώσεις στον κλάδο και θα υποβαθμίσουν την παρεχόμενη ασφαλιστική περίθαλψη. Γι' αυτό και προχωρούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις. Ο Υπουργός ούτε και αυτό που είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει δημόσια στις τηλεοράσεις, ότι θα ρυθμίσει νομοθετικά το ζήτημα το ιδιωτησιακό, υπαναχώρησε και σε αυτό, μας κοροϊδέψε, δεν το έκανε στην νομοπαρασκευαστική επιτροπή της Βουλής. Μέχρι να δούμε τι θα γίνει στην Ολομέλεια. Η απεργία συνεχίζεται. Είμαστε μαζί με τους γιατρούς του ΙΚΑ, μαζί με τους γιατρούς του νοσοκομιακούς, μαζί με όλο το σύστημα υγείας, το οποίο η κυβέρνηση έχει βαθιά να το ξεθεμελιώσει. Οι φαρμακοποιοί εμένουν στη στάση τους, τονίζοντας ότι λυπούνται για την ταλαιπωρία του κοινού, αλλά η κυβέρνηση διακυβεύει πολλά από τα κεκτημένα του κλάδου τους, που τους αναγκάζουν να προβούν σε συνεχείς κινητοποίησεις. Την Τρίτη, όποτε και λίγη απεργία, θα γίνει γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν ή όχι.